δίδαξε όσο τρομερά και ανεπανόρθωτα είναι τα αποτελέσματα της προσκολήσεως στα εφήμερα και φθαρτά πράγματα του υλικού κόσμου. Ήταν, είπε ο Κύριος, ένας πλούσιος άνθρωπος και σαν να μην του έφταναν τα πλούτη που είχε, συνέβη κάποτε τα απέραντα χωράφια του να δώσουν πολύ πλούσια παραγωγή. Θα περίμενε κανείς ο πλούσιος αυτός να δοξάζει τον Θεό, να χαίρεται και να εφραίνεται. Αντίθετα, στεναχωριόταν και βασανιζόταν με σκέψεις και φροντίδες εκνευριστικές. «Τι να κάνω», έλεγε, «διότι δεν έχω πού να συγκεντρώσω τα προϊόντα μου». Τέλος, έπειτα από πολλές σκέψεις και συλλογισμούς, αποφάσισε και είπε, «Να τι θα κάνω, θα γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες μου και θα φτιάξω καινούργιες και μεγαλύτερες. Μέσα στις νέες αποθήκες θα συγκεντρώσω και θα ασφαλίσω όλα τα αγαθά μου». Και τότε ικανοποιημένος θα πω στη ψυχή μου, «Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αποθηκευμένα και σου φτάνουν για πολλά χρόνια. Μην νοιάζεσαι πια για τίποτε. Ζήσε αναπαυτικά. Να τρως, να πίνεις και να διασκεδάζεις». Τι ανόητος άνθρωπος ο πλούσιος αυτός. Δεν σκέφτηκε ότι αν δεν ήθελε ο Θεός, τα χωράφια του δεν θα του έδιναν την πλούσια καρποφορία. Πόσες άλλες φορές είχε καλλιεργήσει τη γη και όμως τέτοια πλούσια παραγωγή ποτέ δεν είχε. Ξέχασε λοιπόν τον Θεό, ξέχασε και τους ανθρώπους. Όλα τα ήθελε για τον εαυτό του. Δεν σκέφτηκε ότι υπήρχαν φτωχοί και πεινασμένοι στους οποίους έπρεπε να δώσει. Όπως ο Θεός έδωσε σε αυτόν, έτσι και αυτός έπρεπε να δώσει στους άλλους. Όχι τίποτε από αυτά, ούτε σκέψη για τους άλλους. Όλα τα κράτησε για τον εαυτό του, για την ψυχή του. Λες και η ψυχή τρώει και έχει ανάγκη από τροφές και ποτά. Πόσο ηλιστικές αντιλήψεις είχε ο πλούσιος. Ήρθε όμως η ώρα που κατάλαβε πόσο έξω είχε πέσει με τον τρόπο που σκεπτόταν και ενεργούσε. Όταν πια τα είχε ετοιμάσει όλα όπως τα προγραμμάτισε, ακούστηκε η φωνή του Θεού να του λέει, «Άμυαλε και ανόητε άνθρωπε, που στήριξες την ευτυχία σου μόνο στα υλικά αγαθά, τις απολαύσεις και τις διασκεδάσεις, ήρθε η ώρα να πεθάνεις». Αυτή τη νύχτα που τη φανταζόταν σαν την πιο ευτυχισμένη της ζωής του, ζητούν οι πονηροί δαίμονες να πάρουν την ψυχή σου. Αυτά τα αγαθά για τα οποία τόσο πολύ κουράστηκες να τα συγκεντρώσεις και να τα αποθηκεύσεις, τι θα τα κληρονομήσουν και θα τα ξοδέψουν. Και τελείωσε ο Κύριος την παραβολή με το εξής συμπέρασμα. Τέτοιο τέλος θα έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος προσκολάται στα γήινα, τα υλικά πράγματα και τις αυρίζει για να απολαμβάνει μόνος του. Πρέπει όμως με τα έργα της αγάπης και κάθε αρετής να συγκεντρώνει θησαυρούς πνευματικούς στον ουρανό, στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Και ο Κύριος, για να κάνει τους ανθρώπους να προσέξουν περισσότερο τα λόγια του, φώναξε δυνατά. Όποιος έχει πνευματικό ενδιαφέρον και θέλει να σώσει την ψυχή του, ας ανοίγει με προσοχή τα αυτιά της ψυχής για να ακούει και να αφομοιώνει αυτά που διδάσκουν. Αδελφοί, ας προσέξουμε. Δεν είναι ανάγκη να έχει κανείς πολλά για να είναι η ψυχή του προσκολλημένη σε αυτά. Μπορεί κανείς να έχει λίγα, αλλά η ψυχή του συνεχώς αυτά να σκέπτεται και γι' αυτά να ενδιαφέρεται. Η αιώνια ευτυχία του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε από τα πλούτη, ούτε από τη φτώχεια. Εξαρτάται μόνο από την υπακοή στο θέλημα του Θεού και από την πιστή εφαρμογή των θείων εντολών. Μην ζηλεύουμε τους πλουσίους. Είναι κίνδυνος μεγάλος ο πλούτος, διότι εύκολα προσκολάται η ψυχή του ανθρώπου σε αυτόν. Αλλά και να μην πικραίνουμε για τη φτώχεια. Ό,τι δίνει ο Θεός στον καθένα, εκείνο χρειάζεται για τη σωτηρία μας. Να προσπαθούμε λοιπόν να θησαυρίζουμε θησαυρούς ουράνιους
για να είμαστε αιώνιοι ευτυχείς και μακάρι στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.